σημερινή εποχή η κατανάλωση έχει αυξηθεί. Συνεπώς, οι άνθρωποι έχουν την τάση να πετούν τα τρόφιμα που δεν χρειάζονται. Παγκοσμίως, κάθε χρόνο καταλήγουν σε σκουπίδια για περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνων φαγητών, δηλαδή το 1 τρίτο της γενικότερης παραγωγής. Το συγκεκριμένο ρομπότ έρχεται για να δώσει μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η μορφή του μοιάζει με ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, το οποίο ανάλογα με τι είδους τη συνταγή θες να κάνεις και με τα άτομα που θα τη φάνε, συλλέγει τα κατάλληλα υλικά στις κατάλληλες ποσότητες, τα τιμολογεί και στα φέρνει. Το μόνο που έχεις να κάνεις μετά είναι να πληρώσεις και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις την ημέρα σου. Η παραπάνω ιδέα έχει πολλές θετικές προεκτάσεις και δεν είναι καθόλου δύσκολο να υλοποιηθεί στην πραγματική ζωή. Καταρχάς, θα βοηθήσει στην επίλυση του υπερκαταναλωτισμού και της πατάλησης τροφίμων, αφού φέρνει στους καταναλωτές μόνο τα απαραίτητα φαγητά για το γεύμα τους, οπότε εκείνοι δεν θα αναγκαστούν να πετάξουν κάτι που δεν χρειάζονται, λύνοντας ταυτόχρονα και τα άλλα προβλήματα που συνεπάγονται με τα παραπάνω θέματα. Όχι μόνο αυτά, αλλά όλοι θα κάνουν οικονομία και θα τους μένουν χρήματα για να κάνουν άλλα πράγματα που τους αρέσουν. Πρόσθετα, παρέχει στα σούπερ μάρκετ τη δυνατότητα να μειώσουν το χώρο αποθήκευσης και να έχουν μια καλύτερη οργάνωση. Τέλος, προστατηθέμενη βοήθεια παρέχει και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να πάνε να αγοράσουν φαγητό χωρίς να ανησυχούν για τον τρόπο μετακίνησης στον χώρο ή αν έχουν πάρει το κατάλληλο προϊόν.